Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να μιλήσω και να ταξινομήσω όσο αυτό είναι δυνατόν. Τα albums, αυτό που γενικά λέμε worst to best, αλλά θα το έλεγα καλύτερα από τα λιγότερο αγαπημένα στα περισσότερο αγαπημένα, albums των πατέρων όλου του heavy metal και φυσικά αναφέρομαι στους Black Sabbath. Δύσκολη αυτή η ταξινόμηση, θα αναλύσω για το λόγο για ποιο λόγο. Πάντως, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε πάντα, σε όλα αυτά τα βίντεο που κάνουμε, που κάνουν προσωπικά στο θέμα της heavy metal μουσικής και της metal μουσικής γενικότερα, αναφέρομαι βασικά στο δικό μου προσωπικό γούστο. Επομένως, υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει το γούστο μου, φυσικά, αν μη τι άλλο μιλάμε για υποκειμενική θέση και άποψη. Okay. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι η δική μου γνώμη είναι καλύτερη από τη γνώμη κάποιου άλλου σε αυτό το θέμα. Όχι. Γι' αυτό όποιος έχει αντίρρηση μπορεί να φέρει τη δική του άποψη, φυσικά. Και εδώ είμαστε και το συζητάμε. Λοιπόν, όσον αφορά τους Black Sabbath, έχουν βγάλει 20 άλμπουμ μέχρι που διαλύθηκαν πριν από λίγα χρόνια. Και η ταξινόμηση των άλμπουμ τους είναι δύσκολη, γιατί βασικά οι Black Sabbath έχουν τρεις διαφορετικές εντελώς εποχές, περιόδους, κεφάλαια. Πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε με το κεφάλαιο Ozzy Osbourne. Μετέπειτα έχουμε να κάνουμε με την περίοδο και το κεφάλαιο του Dio, του Ronnie James Dio. Και φυσικά μετά έχουμε επίσης την περίοδο και το κεφάλαιο που λέγεται Tony Martin. Βασικά, τρεις διαφορετικοί τραγουδιστές, με τρεις διαφορετικούς τρόπους χαρακτήρα και τραγουδιού που επηρέασαν, αν μη τι άλλο, τη μουσική των Black Sabbath. Θα μου πούνε κάποιοι, φυσικά, ο Tony Iommi είναι εκείνος ο οποίος είναι ο ηγέτης της μπάντας, είναι ο Riff Master, okay? Είναι εκείνος ο οποίος ευθύνεται για όλα τα albums. Σωστά. Όμως, εμείς τι άλλο, έδινε πάντα τη μουσική του ανάλογα με τους τραγουδιστές του. Και φυσικά υπάρχουν και ακόμα δύο albums με δύο διαφορετικούς τραγουδιστές. Δεν μπορούμε να το πούμε περίοδο. Υπάρχει το album που λέγεται Seventh Star, που είναι βασικά, ήταν βασικά album να βγει κάτω από ως album του Tony Iommi, τελικά βγήκε ως Black Sabbath. Ο Glenn Hughes, νομίζω, είναι ο τραγουδιστής του συγκεκριμένου album. Και το album φυσικά το Born Again, όπου ο τραγουδιστής, ο κλασικός τραγουδιστής των Deep Purple, ο Ian Gillan, είναι ο τραγουδιστής του συγκεκριμένου album. Okay. Πάμε λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε, αν μην τι άλλο, 5 τραγουδιστές σε 20 albums. Πάμε λοιπόν να ταξινομήσουμε, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να ταξινομήσουμε τα albums με δύο τρόπους. Στην πρώτη φάση θα ταξινομήσω τα albums ανάλογα με την κάθε εποχή, περίοδο, κεφάλαιο διαφορετικά. Δηλαδή, θα ταξινομήσω τα albums από το λιγότερο αγαπημένο προς το περισσότερο αγαπημένο την περίοδο του Ozzy, από το λιγότερο αγαπημένο στο περισσότερο αγαπημένο την περίοδο του Dio, και από το λιγότερο αγαπημένο προς το περισσότερο αγαπημένο την περίοδο του Martin. Okay, νομίζω ότι ως πρώτη φάση, και μετά θα βάλω σαν δεύτερη φάση όλα τα albums από το 20 μέχρι το πρώτο, το ένα μετά το άλλο. Έτσι λοιπόν, αν μιλάμε για την περίοδο του Ozzy, και εδώ πέρα βασικά μπαίνει η μεγάλη διαφωνία, η μεγάλη συζήτηση. Οι περισσότεροι οπαδοί του Black Sabbath, όπως και οι περισσότεροι οπαδοί του Metal, έρχονται πάντοτε στην ερώτηση αυτή και πρέπει να έχουν δύο στρατόπεδα, υπάρχουν βασικά, και πρέπει να έχουν αποφασίσει πού ανήκουν και καλά. Στο στρατόπεδο του Ozzy ή στο στρατόπεδο του Dio. Okay. Αιωνία η μνήμη του Dio. Rest in peace. Φυσικά το όλο θέμα και όλη η διαφωνία που υπήρχε όταν ο Ozzy έφυγε από το συγκρότημα και ήρθε μετά ο Dio. Μια διαμάχη η οποία συνεχίστηκε και μέχρι και τέλους σε ένα σημείο. Βέβαια όχι τόσο έντονα, αλλά μην τι άλλο.
μέσα από τα 20 albums, ας μην ξεχνάμε ότι ένα από αυτά, το προτελευταίο μάλιστα album, το 19ο album, δεν βγήκε με το τίτλο Black Sabbath, αλλά βγήκε με τον τίτλο Heaven and Hell. Μόνο και μόνο γιατί ο Dio ήταν το τελευταίο album βέβαια που συμμετείχε ο Dio, και καλά για να μην συγκρουστούν με τον Ozzy που ήταν ο τραγουδιστής ήδη της μπάντας αφού είχε γυρίσει και στις live εμφανίσεις ήταν βασικά live με τον Ozzy. Λοιπόν, μιλάω για το album The Devil You Know. Okay. Και φυσικά όλη αυτή η κόντρα που υπήρχε μεταξύ Ozzy και Dio που κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτή λοιπόν την ερώτηση, τι προτιμάς, Ozzy ή Dio περίοδο, Ozzy ή περίοδο Dio, εδώ πέρα η δική μου θέση είναι ισοπαλία. Και οι δύο περίοδοι είναι, μπορώ να πω ότι αξίζουν πάρα πολύ. Και οι δύο περίοδοι, για μένα μου αρέσει επίσης και η περίοδο του Μάρτιν, αλλά φυσικά βάζω αυτές τις δύο περίοδους του Ozzy και του Dio από πάνω και για μένα είναι ισόβαθμες. Okay? Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα στην περίοδο του Ozzy. Με τον Ozzy οι Black Sabbath βγάλαν 9 albums. 9 albums. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να τα ταξινομήσουμε. Και πάλι μιλάω από το λιγότερο αγαπημένο στο περισσότερο αγαπημένο. Εντάξει, okay. Λοιπόν, στην ένατη θέση όσον αφορά την περίοδο του Ozzy, το Black Sabbath, βάζω φυσικά το τελευταίο για πολλά χρόνια άλμπουμ που είχαν βγάλει με τον Ozzy. Ήταν το τελευταίο άλμπουμ και εκείνο άλμπουμ που μετά από αυτό ο Ozzy φεύγει οριστικά ή διώχνεται οριστικά από τους Black Sabbath μέχρι την επανένωση που ήρθε το 1997 για live εμφάνιση, και εδώ πέρα φυσικά δεν αναφέρομαι στα live albums ή στο reunion album που ήταν βασικά περισσότερο live, είχαν εκεί πέρα κάποια καινούργια τραγουδάκια, αλλά δεν θα αναφερθώ σε αυτό το album ή στα live albums. Στα live albums. Έτσι λοιπόν το τελευταίο album ήταν φυσικά το Never Say Die. Okay, Never Say Die με ένα εξώφυλλο το οποίο σήμερα μάλιστα έχει γίνει πολύ πιο κλασικό από ό,τι ήταν τότε. Okay. Αλλά φυσικά φαίνονται εδώ πέρα ότι αυτό το album όσο και το προηγούμενο, το όπως θα δούμε το Technical Ecstasy, το προηγούμενό του βασικά, ήταν άλμπουμ στα οποία δεν συγκρίνονται με την όλη πορεία του Ozzy στους Black Sabbath μέχρι τότε. Λοιπόν, στην 8η φυσικά θέση έρχεται το προηγούμενο του άλμπουμ, όπως είπαμε, το Technical Ecstasy. Και φυσικά εδώ μπορούμε να πούμε το εξής, ότι προτιμώ το Technical Ecstasy λίγο περισσότερο από το Never Say Die. Η όλη υπόθεση ήταν ότι μετά από τα 6 πρώτα κλασικά Black Sabbath albums με τον Ozzy, τα οποία θεωρούνται και η κορυφή για πάρα πολλούς, okay? Και μάλιστα πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν να συγκρίνουν μεταξύ τους, okay? Μεταξύ των πρώτων 6 albums των Black Sabbath, όπως λέει και καλά το ρητό Listen to the first 6 Black Sabbath albums and stay calm, or stay calm and listen to the first 6 albums of Black Sabbath. Λοιπόν, το όλο θέμα είναι ότι ακριβώς αυτά τα δύο albums, τα τελευταία με τον Ozzy εκείνη της περίοδου, το Technical Ecstasy και το 7A Die, φαίνεται ότι έβγαλαν προς τα έξω όλη την κόντρα που υπήρχε πια μεταξύ του Ozzy και του συγκροτήματος ή του Ozzy και του Wyoming, όπως θέλετε πείτε το. Αμή τι άλλο, μετά το Technical Ecstasy ο Ozzy αφήνει την πάντα για μια μικρή περίοδο, ξαναεπιστρέφει, φτιάχνουν το Never Say Die και μετά από εκεί διώχνεται ή φεύγει, όπως θέλετε πείτε το, οριστικός για τόσα πολλά χρόνια μέχρι την επαναφορά του, μέχρι το reunion. Βέβαια αυτό έφερε τον Ozzy στην αυτοκαταστροφή, αν δεν ήταν η Sharon Osbourne, η μετέπειτα βέβαια η γυναίκα του και η manager του, να τον βοηθήσει. Αν δεν ήταν λοιπόν η Sharon να τον βοηθήσει και να φτιάξει την πορεία του ως Ozzy Osbourne με το συγκρότημα Ozzy Osbourne, Ozzy ίσως θα είχε χαθεί. Λοιπόν, στην 7η θέση έρχεται ένα άλμπουμ το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, το περιμέναμε για τόσα πολλά χρόνια,
είναι το άλμπουμ που έκλεισε την αυλαία για τους Black Sabbath. Φυσικά μιλάω για το τελευταίο άλμπουμ, το 20ο άλμπουμ, το 13, το δεγόμενο 13. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ και μάλιστα ήταν αυτό το οποίο, ας πούμε, κλείνει την αυλαία οριστικά από τη μία πλευρά, αλλά την κλείνει με έναν τέτοιο τρόπο όπως ακριβώς ανοίχτηκε η αυλαία τότε με το πρώτο Black Sabbath άλμπουμ. Είναι το άλμπουμ που κλείνουν γενικά την πορεία τους οι Black Sabbath με τον Ozzy όπως ακριβώς δεν ξεκίνησαν. Okay? Για πάρα πολλά χρόνια περιμέναμε αυτό το άλμπουμ να βγάλουν άλμπουμ οι Black Sabbath με τον Ozzy καινούριο και να το, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Ιδιαίτερα για ένα άλμπουμ μετά από 20 χρόνια πορείας που κλείνει την αυλαία με έναν τόσο εντυπωσιακό τρόπο. Λοιπόν, τώρα και τώρα, μπαίνουμε τώρα στα 6 κλασικά Black Sabbath albums, όπως είπαμε, και από εδώ και πέρα οι γνώμες είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, στην έκτη θέση για εμένα, το δικό μου προσωπικό γούστο, έρχεται το τέταρτο άλμπουμ τους, το Volume 4. Okay, θα μου πείτε για ποιο λόγο, κάποιοι το θεωρούν ίσως και πολύ ανώτερο. Ένα άλμπουμ το οποίο μάλιστα επηρέασε πάρα πολύ τη Stoner σκηνή. Αν μη τι άλλο, όλα αυτά τα πρώτα Black Sabbath άλμπουμς έχουν επηρεάσει τη Stoner σκηνή. Όπως και το Grunge, όπως και το φυσικά και το Doom. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά για εμένα από όλα αυτά τα 6, αυτό έχετε στην έκτη θέση. Στην πέμπτη θέση έρχεται το έκτο άλμπουμ τους, το Sabotage, το οποίο το θεωρώ λίγο πιο δυναμικό και λίγο πιο heavy metal, να το πω έτσι, σε σχέση με τα... από αυτά τα 6 άλμπουμς, αυτό είναι ίσως και το πιο βαρύ, να το πω αλλιώς. Okay. Τώρα, στην τέταρτη θέση, για μένα έρχεται το άλμπουμ, το τρίτο τους άλμπουμ, Master of Reality. Ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, με την κομματάρα φυσικά μέσα, και όχι μόνο, έχει πολλές κομματάρες, αλλά φυσικά με την κομματάρα Children of the Grave. Στην τρίτη θέση, μιλάμε πάντα για την περίοδο του Ozzy, εντάξει. Στην τρίτη θέση για μένα έρχεται το δεύτερο άλμπουμ τους, το Paranoid, το οποίο το θεωρούσε για πάρα πολλά χρόνια ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, ίσως και ένα από τα καλύτερα άλμπουμς αυτής της περίοδου, με κομματάρες όπως το War Pigs, το Paranoid, το Planet Caravan, μη τι άλλο το Planet Caravan το έχουν κάνει και σε διασκευή η Pantera, το Iron Man, φυσικά το Electric Funeral, Hunt of Doom. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλά καλά κομμάτια. Δεύτερη θέση έχετε το κλασικό τεμπούτο του 1970. Μη τι άλλο, εκείνη την περίοδο είχαν βγάλει μάλιστα, νομίζω, και το Paranoid και το Black Sabbath, το ομώνυμο, βγήκαν το 1970. Λοιπόν, μιλάμε για ένα άλμπουμ σταθμό, το οποίο πολλοί λένε ότι από αυτό το άλμπουμ δημιουργήθηκε όλος ο heavy metal ήχος, όλη η metal μουσική. Και ως ένα σημείο μπορώ να πω πως ναι, σίγουρα μαζί με τους Black Sabbath έπαιξαν τον ρόλο τους και Deep Purple, έπαιξαν τον ρόλο τους οι Led Zeppelin ίσως λιγότερο, μετέπειτα από τους Black Sabbath φυσικά οι Judas Priest και φυσικά και διάφορα άλλα συγκροτήματα, αλλά βασικά αυτό εδώ είναι το άλμπουμ από το οποίο ξεκίνησαν όλα. Doom metal, heavy metal, stoner, desert rock, heavy rock, grunge, ό,τι θέλετε πείτε, όλο το metal γενικά, ό,τι θέλετε πείτε, όλα ξεκινάνε από αυτό εδώ το άλμπουμ, με το ομώνυμο τραγούδι Black Sabbath, όπως για παράδειγμα με το NIB, okay. Ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Ιδιαίτερα για τεμπούτο. Και μάλιστα ήταν ένα από τα τεμπούτα που τάραξαν συνθέμελα όλο
το μουσικό χάρτη εκείνης της εποχής. Απλά να θυμίσουμε ότι εκείνη την περίοδο είχε βγει στην Αμερική ακόμα ένα συγκρότημα που παίζει ένα είδος occult rock, το λέγαμε, η Coven, okay, οι οποίοι μάλιστα είχαν και τραγούδι που ονομαζόταν Black Sabbath. Μπορεί να ρωτιούνται εάν είχαν κοινές επιρροές ή αν άκουσαν ένας τον άλλον και επηρεάστηκε ο ένας από τον άλλον, αυτό είναι άλλο θέμα. Okay. Φυσικά η Coven ήταν περισσότερο προς τον blues, αν και εδώ και οι Black Sabbath έχουν κάποιες γραμμές που κλείνουν προς τον blues, αλλά φυσικά εδώ πέρα μιλάμε για τη μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη διαφορά. Αν μη τι άλλο, κάτι άλλο τελευταίο με το Black Sabbath, το ομώνυμο άλμπουμ και το πόσο επηρέασε ακόμα και σε ένα άλμπουμ το οποίο εμένα φυσικά δεν είναι καθόλου του γούστου μου. Αν μιλάμε για τους Green Day, okay, Green Day μιλάμε για ένα στυλ μοντέρνου, θα λέγαμε pop-punk, πείτε το όπως θέλετε. Λοιπόν, ενός μοντέρνου τέτοιου, μοντέρνου punk, που φασικά κλείνει προς το pop, και είχαν βγάλει τότε το Doogie, νομίζω ένα άλμπουμ το οποίο έγινε αρκετά διάσημο εκείνη την περίοδο. Στο εξώφυλλο λοιπόν του Doogie υπάρχουν δύο εμφανείς επιρροές από το metal. Το metal ή τον rock horror. Η μία επιρροή από το AC/DC, η άλλη επιρροή στο εξώφυλλο εκεί πέρα είναι από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Black Sabbath. Okay, πάμε λοιπόν παρακάτω. Για μένα στην πρώτη θέση όσον αφορά την περίοδο του Ozzy, φυσικά έρχεται το μνημείο που λέγεται Sabbath Bloody Sabbath. Τόσο πολύ το φανταστικό εξώφυλλο, τα τραγούδια, το Sabbath Bloody Sabbath, The National Acrobat, Sabra Cadabra, okay, Looking for Today, Spiral Architect. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Για μένα το καλύτερο που έχουν βγάλει με τον Ozzy. Okay, αυτό όσον αφορά την ταξινόμηση των άλμπουμς της περίοδου του Ozzy στους Black Sabbath. Και τώρα περνάω στην δεύτερη σημαντική περίοδο, που για μένα είναι, όπως είπαμε, ισόβαθμη με την περίοδο του Ozzy. Και εγώ έρχομαι να μιλήσω για την περίοδο του Dio, του Ronnie James Dio. Okay, ο Ronnie James Dio, όπως αναφέρουμε, ήταν σε ένα συγκρότημα στους Elf, αν δεν κάνω λάθος. Μετέπειτα είχε πήγε στους Rainbow, του Blackmore από τους Deep Purple, και μετά από τους Rainbow ήρθε στους Black Sabbath και από εκεί μετέπειτα φτιάξε το δικό του συγκρότημα Dio και είχε την πορεία που είχε, αλλά και μετέπειτα ερχόταν και επανερχόταν στους Black Sabbath ανάλογα τα albums, ανάλογα την περίοδο. Okay, όλη η περίοδος του Dio δεν είναι μια περίοδος που είναι μια περίοδος διακεκομένη. Στην αρχή βγάλανε δύο albums οι Black Sabbath με τον Dio, μετά ο Dio φεύγει, ξαναεπανέρχεται μετά από μερικά χρόνια με τον The Humanizer, ξαναφεύγει και ξαναεπανέρχεται τελικά με το πρωτολευταίο album πρωτού κλείσουν την αυλαία τους οι Black Sabbath, με το 19ο album, το οποίο ονομάστηκε, φυσικά δεν ονομάστηκε Black Sabbath, ονομάστηκε Heaven and Hell, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ήταν η Black Sabbath φυσικά, και μιλάω για το album The Devil You Know. Okay. Λοιπόν, αν μιλάμε για αυτή την περίοδο, την περίοδο του Dio, για εμένα φυσικά βγάλανε, όπως είπαμε, 4 albums με τον Dio. Στην τέταρτη θέση βάζω φυσικά το The Humanizer, το οποίο το θεωρώ ένα πολύ καλό άλμπουμ, αλλά το σε σχέση με τα άλλα άλμπουμς της εποχής 2, αυτό έρχεται σε κατώτερη θέση. Και είναι μάλιστα ένα άλμπουμ το οποίο έχει παραγωνιστεί αρκετά. Okay? Μάλιστα με ένα πολύ καταπληκτικό εξώφυλλο, ίσως το πιο heavy metal εξώφυλλο που έχουν βγάλει Black Sabbath σε ένα σημείο, αλλά ένα πάρα πολύ καλό εξώφυλλο. Τώρα, στην τρίτη θέση έρχεται το προτελευταίο αυτό 19ο άλμπουμ, The Devil You Know, το οποίο βέβαια δεν βγήκε ως Black Sabbath, βγήκε, όπως είπαμε, με τα προβλήματα με τον Ozzy, βγήκε ως Heaven and Hell. Okay? Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε εδώ πέρα ότι φυσικά πρόκειται για τους Black Sabbath. Και το θεωρώ πολύ καλύτερο από το The Humanizer, και ως ένα σημείο κλείνει και αυτό την αυλαία το Black Sabbath εποχής 2. Και μάλιστα τα έφερε έτσι ο Θεός, που ήταν και το τελευταίο άλμπουμ που έβγαλε ο Dio γενικά στη ζωή του. Μετά από αυτό το άλμπουμ, ενώ ετοίμαζε να βγάλει το νούμερο 2 και το νούμερο 3 Magica,
της δικής του μπάντας, Dio, μετά από αυτό ο Dio απεβίωσε. Με λίγο καιρό μετά από αυτό το φανταστικό άλμπουμ, αφήνοντας αυτό στην τελευταία του παρακαταθήκη και κληρονομιά. Όχι μόνο βέβαια αυτό, αλλά το τελευταίο έργο που μας άφησε πίσω. Στη δεύτερη φυσικά θέση έρχεται το Mob Rules. Mob Rules, το οποίο ήταν η κύρια περίοδος ακριβώς που ο Ozzy φεύγει, οι Black Sabbath φέρνουν τον Dio, βγάζουν το μνημειώδες Heaven and Hell και ακριβώς καπάκι μετά έχετε το συγκεκριμένο αυτό album, το Mob Rules. Πολλοί το βλέπουν ως τη συνέχεια ή το δυνατό αδερφάκι του Heaven and Hell. Κάποιοι το βάζουν ίσως και ανώτερο από το Heaven and Hell, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για προσωπικά κάποια γούστα. Απλά αναφέρω στο συγκεκριμένο album που είχε γίνει και ολόκληρο, υπήρχε ολόκληρο concept συνωμοσιολογίας, ότι καλά εδώ πέρα από κάτω φαίνεται εδώ πέρα και καλά στη λάσπια, το λέγανε ως αίμα, το όνομα και καλά του Ozzy ή Die Ozzy, κάτι τέτοιο, ας πεθάνει Ozzy, κάτι τέτοιο. Okay, μιλάμε για ολόκληρη παραφιλολογία που υπήρχε τότε με αυτό το συγκεκριμένο εξώφυλλο. Και φυσικά στην πρώτη θέση, αν μιλάμε για περίοδο 2, μιλάμε, όπως είπα, για το μνημειώδες άλμπουμ όλης της ιστορίας του heavy metal, Heaven and Hell. Μιλάμε για ένα από τα πιο καταπληκτικά άλμπουμς όλης της metal μουσικής. Και πραγματικά εδώ πέρα οι Black Sabbath αρχίζουν και γίνονται πιο επικοί. Αποκτούν ένα πιο επικό ήχο, το οποίο ταιριάζει απόλυτα στη φωνή του Dio. Και τώρα πάμε στην τρίτη περίοδο. Στην τρίτη περίοδο και μιλάμε για την περίοδο του Tony Martin. Ο Tony Martin είναι ο τρίτος τραγουδιστής της μπάντας. Φυσικά, όπως είπαμε, όπως θα μιλήσουμε, ήταν και ο Glenn Hughes, ήταν και ο Ian Gillan που βγάλανε albums με τους Black Sabbath. Αλλά μιλάμε για μόνο δύο albums και δεν μιλάμε βασικά για περίοδους. Ο Μάρτιν όμως έχει βγάλει 5 άλμπουμς μαζί τους. Περισσότερο ακόμα και από τον Dio. Okay. Λοιπόν, και μην τι άλλο, μιλάμε για ένα τραγουδιστή που είχε πάρα πολύ καλή φωνή. Που έδαινε πάρα πολύ με την επική χρειά των Black Sabbath. Σε ένα σημείο μπορώ να πω ότι η περίοδο του Tony Martin είναι πολύ πιο κοντά στην περίοδο του Dio σε σχέση με την περίοδο του Ozzy στους Black Sabbath φυσικά. Και αυτή η συνέχεια του επικού αυτού στοιχείου που υπάρχει, που ξεκίνησε με τον Dio, συνεχίζεται και στην περίοδο του Μάρτιν. Λοιπόν, αν μιλάμε για την περίοδο λοιπόν του Μάρτιν, στην πέμπτη θέση έχετε το πιο χάλια, ως ένα σημείο θα λέγαμε, άλμπουμ του Black Sabbath δυστυχώς, και μιλάμε για το άλμπουμ Forbidden. Μάλιστα για πολλά χρόνια αυτό το άλμπουμ θεωρούταν το τελευταίο άλμπουμ των Black Sabbath δυστυχώς, γιατί ακριβώς μετά από αυτό είναι και μάλιστα και το άλμπουμ που τελειώνει την περίοδο του Μάρτιν. Και είναι κρίμα που τελείωσε ο Μάρτιν με αυτό το άλμπουμ. Πόσο μάλλον είναι κρίμα ότι για πολλά χρόνια αυτό θεωρούταν το τελευταίο άλμπουμ των Black Sabbath. Τουλάχιστον το τελευταίο στούντιο άλμπουμ. Μετά όπως είδαμε ήρθε η επανένωση, το Reunion, με τον Ozzy, τα σκαμπανεβάσματα, μια φορά με τον Dio, μια φορά με τον Ozzy κτλ. Αλλά studio album μετά από αυτό δεν έβγαινε. Και έπρεπε να περιμένουμε για studio album μέχρι να έρθει το The Devil You Know με τον Dio και μετέπειτα φυσικά το 13 με τον Ozzy, που κλείσανε θρηνευτικά την αυλαία. Λοιπόν, το άλμπουμ έχει επίσης καλά τραγούδια μέσα. Υπάρχουν και καλά τραγούδια, όπως το, για παράδειγμα, I Won't Cry For You, είναι μια πολύ καλή μπαλάντα. Παρόλα αυτά, εδώ πέρα το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια πιο έντονη μοντέρνα χρειά. Είχαν φέρει και τον Ice-T, τον γνωστό ράπερ, επίσης από τους Body Count, και τον κιθαρίστα του, τον Ernie C, στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Και δεν ξέρω πώς, πραγματικά, δεν βγήκε καθόλου. Δεν φαίνεται αυτό να είναι δεν είναι η περίοδος ακόμα και του Μάρτιν. Okay, παρόλο αυτό που ο Μάρτιν κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το άλμπουμ,
ενώ επίσης άθλιο εξώφυλλο. Οι Black Sabbath πραγματικά εδώ πέρα δεν τη βγάζουν καλά. Τώρα, στην τέταρτη θέση, και μιλάμε για περίοδο πάλι Μάρτιν, έχετε το άλμπουμ που προηγήθηκε του Forbidden και μιλάω για το Cross Purposes. Okay? Okay, το άλμπουμ επίσης δεν είναι κακό άλμπουμ, αλλά σε σχέση με αυτά που θα έρθουν μετέπειτα εποχής Μάρτιν, έχετε σε αυτήν ακριβώς την θέση. Με ένα επίσης κλασικό πολύ καλό εξώφυλλο. Okay, τώρα στην τρίτη θέση έχετε το πρώτο άλμπουμ που βγάλανε με τον Μάρτιν, με τον Τόνι Μάρτιν, και μιλάω φυσικά για το άλμπουμ The Eternal Idol. Επίσης το άλμπουμ αυτό είναι επίσης ένα πολύ καλό άλμπουμ και μπορώ να πω ότι συνεχίζει ως ένα σημείο την όλη αυτή γραμμή που ξεκίνησαν τις εποχές του Dio. Okay, έχετε μετά αυτό το άλμπουμ. Νομίζω ότι βγήκε ακριβώς την περίοδο εκείνη. Ο Dio είχε φύγει μετά το Mob Rules. Πήγαν τα λεγόμενα σκαμπανεβάσματα στην ιστορία των Black Sabbath και μετά έρχεται ο Τόνι Μάρτιν και σώζει εκείνη την εποχή την κατάσταση με αυτή την αλμπουμάρα. Τώρα, στην δεύτερη θέση για περίοδο Μάρτιν βάζω το Headless Cross. Ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Από όλες τις πλευρές καταπληκτικό και καταπληκτικό πολύ επικό άλμπουμ των Black Sabbath. Εδώ πέρα ο Μάρτιν σκίζει. Και φυσικά στην πρώτη θέση, μάλιστα η πρώτη και η δεύτερη θέση για μένα είναι σχεδόν ισόβαθμες, δηλαδή το Headless Cross με το άλμπουμ που βάζω στην πρώτη θέση εποχής Μάρτιν και μιλάω φυσικά για το καταπληκτικό επίσης Tear. Ένα επίσης καταπληκτικό εξώφυλλο. Εδώ πέρα έχουμε και αναφορές στην νορδική μυθολογία. Ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ με τραγουδάρες όπως για παράδειγμα The Lawmaker, Jerusalem, The Sabbath Stones, Valhalla, Heaven in Black. Μιλάμε για καταπληκτικό άλμπουμ. Αυτό που απομασμένει μετά είναι τα δύο άλμπουμς που βγάλανε με διαφορετικούς τραγουδιστές, με τον Glenn Hughes, όπως είπαμε, που είναι επίσης ένα πολύ καλό άλμπουμ, κατά δική μου γνώμη, το Seventh Star, το οποίο συνεχίζει και αυτό μια γραμμή περισσότερο προς το επικό στυλ, το Black Sabbath, ως ένα σημείο. Ήταν να βγει ως προσωπικό άλμπουμ του Tony Iommi, τελικά βγήκε ως Black Sabbath, και αυτό και λέγεται μάλιστα Black Sabbath featuring Tony Iommi, okay. Αλλά το άλμπουμ πραγματικά σχετικά είναι καλό. Και αυτό που μας μένει τελικά είναι φυσικά, επίσης για μένα καλό άλμπουμ, το οποίο μου άρεσε, προσωπικά με να μου άρεσε, αλλά πολλούς τους ξένησε, το άλμπουμ που βγάλανε με τον τραγουδιστή τον Deep Purple, τον Ian Gillan, και μιλάω φυσικά για το άλμπουμ Born Again, με ένα επίσης αρκετά creepy εξώφυλλο. Αλλά για κάποιους, ας πούμε, τους ξέρεις αυτό το άλμπουμ, γιατί ήταν ακριβώς κάτι ανάμεσα σε Black Sabbath και σε Deep Purple, αλλά παρόλα αυτά εμένα προσωπικά μου άρεσε αρκετά. Αυτά όσον αφορά την ανάλυση των άλμπουμς κατά περιόδους, που νομίζω ότι ίσως είναι και η πιο λογική η ανάλυση, έτσι ώστε να μην αδικήσουμε κάποιο άλμπουμ σε σχέση με την περίοδο του. Παρόλα αυτά, αν έρθω τώρα να κάνω ταξινόμηση ανάλογα με ποιο άλμπουμ ανάμεσα σε αυτά τα 20 άλμπουμς, ποιο βάζω τελευταίο, ποιο βάζω πρώτο, ανακατεμένα όλα μαζί, εντάξει, και τα 20 μαζί. Εδώ πέρα λοιπόν, πάλι μιλάω για το δικό μου προσωπικό γούστο. Okay. Στην 20η θέση θα έρθω και θα βάλω το άλμπουμ Forbidden. Όπως είπα, το τελευταίο άλμπουμ που είχα βγάλει Black Sabbath για πολλά χρόνια με τον Tony Martin. Okay. Και πραγματικά αυτό το άλμπουμ είναι ίσως το άλμπουμ το οποίο χάνει πολύ περισσότερο σε σχέση με όλα τα άλλα άλμπουμς των Black Sabbath. Το λιγότερο εμπνευσμένο, θα έλεγα, ως ένα σημείο. Στη 19η θέση θα έρθω να βάλω ακριβώς, όπως είπα και πιο πριν, το Cross Purposes, το οποίο για μένα είναι καλύτερο φυσικά του Forbidden, αλλά σε σχέση με όλα τα άλλα άλμπουμς,
χωρίς ένα κακό άλμπουμ, χάνει αρκετά. Στη 18η θέση, για εμένα έρχεται το 7th Star. Το 7th Star, το οποίο επίσης το θεωρώ καλούτσικο άλμπουμ, όπως είπα και πιο πριν, έχει αυτό το επικό του στοιχείο, αλλά ακριβώς επειδή ήταν μπερδεμένη η περίοδος, ήταν να βγει ως, όπως είπαμε, ως άλμπουμ του Tony Iommi, τελικά βγήκε ως Black Sabbath, με τον Glenn Hughes ως τραγουδιστή. Okay. Γι' αυτό για μένα, σε σχέση με τα άλλα άλμπουμς, έχετε σε αυτή την 18η θέση. 17η θέση έρχεται το Born Again με τον Ian Gillan, το οποίο το θεωρώ καλό άλμπουμ, αλλά επειδή ακριβώς έχει όλη αυτή την Deep Purple χρειά, μάλιστα στα lives εκείνη της εποχής παίζανε και τραγούδια από τους Deep Purple, η Black Sabbath, γι' αυτό, για αυτό το άλμπουμ έχει τόσο ανθρώπους που το αγαπάνε πάρα πολύ, όπως και ανθρώπους που το μισούν ιδιαίτερα. Τώρα αυτό το βάζω σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Και τώρα, στην 16η θέση για μένα έρχεται το άλμπουμ το οποίο είναι ίσως το πιο μετριό άλμπουμ που βγάλανε με τον Ozzy, και φυσικά μιλάω για το Never Say Die, που όπως είπαμε φυσικά ήταν και το τελευταίο άλμπουμ που βγάλανε μαζί του για μια πολύ μεγάλη περίοδο. Μετά από αυτό ο Ozzy φεύγει, μέχρι που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια. Λοιπόν, και τώρα στην 15η θέση έχετε ακριβώς το Technical Ecstasy, που και αυτό ήταν το προτελευταίο άλμπουμ με τον Ozzy πριν τη φυγή του Ozzy. Τώρα, στην 14η θέση. Στη 14η θέση θα βάλω το πρώτο άλμπουμ με τον Tony Martin. Και μιλάω φυσικά, όπως είπαμε και πιο πριν, για το The Eternal Idol, το οποίο όπως είπα δεν είναι κακό άλμπουμ, επίσης πολύ καλό άλμπουμ, αλλά σε σχέση με τα υπόλοιπα άλμπουμ έχετε σε αυτή ακριβώς τη θέση. Στη 13η θέση. Στη 13η θέση για εμένα έρχεται το πιο ίσως, θα λέγαμε, σχετικά και αν, εντάξει, αδύναμο άλμπουμ της εποχής του Dio, στους Black Sabbath, και μιλάω για τον Dehumanizer. Okay. Και πάλι, όλα είναι σχετικά όταν τα βάζουμε όλα τα άλμπουμ στον Black Sabbath το ένα μετά το άλλο μαζί από όλες τις περιόδους. Στην 12η θέση για μένα έρχεται το τελευταίο άλμπουμ, το 20ο. Το 20ο άλμπουμ που κλείνει την αυλαία με τον Ozzy, και φυσικά μιλάω για το 13, το οποίο επίσης είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ. Όπως είπα, ένα καλό άλμπουμ που κλείνει την αυλαία γενικά όλες τις ιστορίες των Black Sabbath. Αλλά παρόλα αυτά, στη θέση που, δηλαδή σε σχέση με τα υπόλοιπα άλμπουμ, το βάζω σε αυτήν ακριβώς την θέση. Στην 11η θέση, και εδώ θα υπάρχουν κάποιοι ίσως που θα φέρνουν αντιρρήσεις, για εμένα έρχεται το από τα 6 κλασικά πρώτα άλμπουμ στο Black Sabbath εποχής Ozzy, για εμένα το λιγότερο αγαπημένο, το λιγότερο, δεν λέω ότι δεν είναι αγαπημένο, αλλά σε σχέση με αυτά τα άλμπουμς, για μένα έρχεται το Volume 4. Θα μου πείτε, γιατί το βάζω σε αυτή τη θέση, γιατί το θεωρώ σε σχέση με τα άλλα άλμπουμς λίγο κατώτερο στο παιδικό μου προσωπικό γούστο. Στην 10η θέση, για μένα έρχεται το τελευταίο άλμπουμ που βγάζουν με τον Dio, και φυσικά δεν ήταν ως Black Sabbath, ήταν ως Heaven and Hell, και μιλάω για το The Devil You Know. Μάλιστα και το τελευταίο, όπως είπα, άλμπουμ του Dio γενικά στη ζωή του. 9η θέση. 9η θέση, και γυρίζω πίσω στην εποχή του Martin, και για μένα στην 9η θέση έρχεται το Headless Cross. Επίσης ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ εποχής Martin. 8η θέση. 8η θέση για μένα έρχεται το δεύτερο άλμπουμ των Black Sabbath με τον Dio, και μιλάω για το Mob Rules. Πολύ καλό άλμπουμ επίσης, αλλά για μένα έρχεται σε αυτή τη θέση.
Έβδομη θέση. Έβδομη θέση για εμένα. Έρχεται επίσης το ένα άλμπουμ με τον Tony Martin και φυσικά μιλάω για το καταπληκτικό άλμπουμ Tear. Και τώρα, έκτη θέση. Έκτη θέση και εδώ καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα από αυτά τα άλμπουμς, όσον έχω βάλει ήδη το Volume 4 πιο κάτω στην 11η θέση, όπως καταλαβαίνετε, από τα αυτά 6 άλμπουμς που παραμένουν τώρα, τα 5 είναι εποχής Ozzy. Λοιπόν, στην έκτη θέση για μένα έρχεται το τελευταίο κλασικό έκτο άλμπουμ της εποχής Ozzy και μιλάω για το Sabotage. Στην πέμπτη θέση για εμένα έρχεται το Master of Reality, ένα επίσης πάρα πολύ καλό άλμπουμ εποχής Ozzy. Και τώρα μπαίνουμε στα 4 τελευταία άλμπουμς. Τέταρτη θέση για μένα έρχεται το Paranoid. Το Paranoid που το θεωρώ ένα επίσης πολύ κλασικό Black Sabbath άλμπουμ. Τρίτη θέση. Τρίτη θέση, το ομώνυμο ντεμπούτο, Black Sabbath. Φυσικά, φυσικά. Η αρχή των όλων. Δεύτερη θέση, για εμένα, Sabbath, Bloody Sabbath. Okay, και για μένα το καλύτερο άλμπουμ που βγάλανε επί εποχής Ozzy. Αναμφισβήτητα. Και στην πρώτη θέση, το καλύτερο Black Sabbath album γενικά, χωρίς φυσικά να έχουμε εναντίον της Ozzy περίοδου, όπως είδατε για εμένα στα 6 πρώτα είναι τα περισσότερα, τα 5 είναι εποχή Ozzy, αλλά όπως και το κάνουμε στην πρώτη θέση φυσικά βάζω το πρώτο album του Black Sabbath με τον Dio και μιλάω για το καταπληκτικό μνημειώδες Heaven and Hell. Ένα τόσο καταπληκτικό άλμπουμ σε όλη την ιστορία του heavy metal. Αυτά όσον αφορά τους Black Sabbath και ήταν δύσκολη ταξινόμηση μπορώ να πω. Από την Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ, stay metal και stay heavy.